του Μάικ Πολάτου για όλα όσα παρακολουθήσαμε και βεβαίως αν ισχύουν, εδώ δεν αποκαλύπτονται μόνο επιχειρησιακές ακροβασίες, τις οποίες είχαμε δει σε προηγούμενο χρόνο, αποκαλύπτεται και κάτι άλλο. Να θυμίσω μόνο, μην το κόψω το Μάκη, ναι. Με συγχωρείς Μάκη, ότι ο τότε διοικητής της πυροσβεστικής, έτσι που ήταν από τους συνυπεύθυνους, αναδείχθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό δεν απαντάει στην τραγωδία. Mm-hmm. Κανείς να μην κρύβεται πίσω από τις ευθύνες σε μεγάλα ζητήματα, πολύ περισσότερο στις τραγωδίες, για να είμαι σαφής και να το κλείσω. Ποιος διοικητής πυροσβεστικής αναδείχθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση? Δεν καταλαβαίνω. Δεν το θυμάσαι. Όχι. Ορίστηκε σε μια πολιτική θέση. Δεν χρειάζεται να το αναφέρω εγώ τώρα. Εντάξει. Okay. Ο κύριος Ματθεόπουλος. Όχι ο Ματθεόπουλος. Ο Ματθεόπουλος ήταν ο τότε. Στον κύριο Τσουβαλιά αναφέρεστε. Δεν το θυμάμαι το όνομα τώρα. Στον κύριο Τσουβάλα, μάλλον. Θέλει να πει τον τότε αρχηγό της αστυνομίας. Της αστυνομίας, έχεις δίκιο. Απλώς για να είμαστε ακριβολόγοι. Της αστυνομίας, έχεις δίκιο. Εδώ είναι μια υπόθεση τεράστια. Εγώ θυμίζω τότε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το δημοσίευμα αυτό του Sky έχει. Της καθημερινής, πρώτα απ' όλα της Μαριάννας Καγωνάκη, να και εγώ έπαθα στούμπο. Λοιπόν, της καθημερινής. Είμαι μεταδοτικός, μόνο σαν τον ιό. Τα δίδια στούμπο. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα τεράστιο ξυπνητήρι για όλους. Δύο χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Συζητάμε πάλι να λάμψει η αλήθεια, να κινητοποιηθεί η δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε, δύο χρόνια τι γίνεται? Δηλαδή, πόσο πρέπει να περιμένουμε? Έχουμε 102 νεκρούς. Πόσο πρέπει να περιμένουμε, 20 χρόνια, 30 χρόνια? Τι ακριβώς συμβαίνει? Mm-hmm. Ακόμη το διοικητικό πόρισμα, τότε η κυρία Ξένη Δημητρίου, η τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είχε ζητήσει από την τότε επιθεωρήτρια δημόσια διοίκηση, την κυρία Παπασπύρου, ένα πόρισμα. Αυτό το πόρισμα δεν έχει βγει ακόμη. Για να βάλει ένα ακόμη φρένο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Αυτό το πόρισμα δύο χρόνια δεν έχει βγει ακόμη. Και εδώ έχουμε μια τεράστια. Βγαίνει η τεράστια περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό βγαίνει. Έλεγε τότε ο αρχηγός στον άνθρωπο μετά την τραγωδία. Προσέξτε, μετά την τραγωδία. Την τραγωδία που γονάτισε έναν ολόκληρο λαό. Ήταν ένας ολόκληρος λαός πέρα από τις οικογένειες των νεκρών στο πένθος επί εβδομάδες, για να μην πω επί μήνες. Και λέει ο αρχηγός, γράψε για την καύσιμη ύλη. Γράψε για τα φθαίρετα. Γράψε για την πυκνή δόμηση. Γράψε, ρε παιδί μου, εκεί τώρα να ξεμπερδεύεις. Αυτό είναι μαφία, παιδιά. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Αυτό είναι μαφία. Και να λέει με παραδείγματα ότι και πέρσι στη Μάνη. Αυτό την αφήσαμε να καεί. Δεν αφορά για να μόνο το μάτι αυτή η ιστορία. Προφανώς, Μαρία μου. Δηλαδή, το να βγαίνει ένας άνθρωπος και να απειλεί έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος διερευνά μια συγκεκριμένη πόλη. Πες ότι αυτό τον χαρακτηρίζει. Θα ναι. σε στείλω στη Σάμο και δεν θα σου σηκώνουμε και ένα αέρια μέσα αν ξεσπάσει φωτιά. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι μαφία. Συγγνώμη που σας το λέω. Αυτό είναι μαφία. Και λυπάμαι πολύ για την πυροσβεστική. Λυπάμαι πολύ γιατί υπάρχει και συνδικαλισμός στην πυροσβεστική. Λυπάμαι πάρα πολύ για την τότε πολιτική ηγεσία. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους μας. Άρα εδώ αφέθηκε ένας πληθυσμός. Προστίθενται δεδομένα, πράγματα που είχαμε πει από την αρχή. Εδώ φαίνεται ότι αφέθηκε ένας πληθυσμός απροστάτευτος. Το μήνυμα σε όλη την ελληνική κοινωνία είναι ότι αν έρθει φωτιά, αν έρχεται κάποια φυσική καταστροφή, δεν έχετε να περιμένετε τίποτα από το κράτος. Το γεγονός όμως, Μάκη, ότι είναι εδώ στη σύνδεσή μας ο κύριος Παραδιάς, ο οποίος μας ακούει υπομονετικά μέσα από το καμένο του σπίτι και λέει ότι εμείς όλα αυτά τα περιμέναμε. Τι και επιβεβαιωνόμαστε στην ουσία και δικαιωνόμαστε. Μαρία μου, τώρα είπε ο κύριος Τούμπος κάτι πριν για το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται ο ένας να λέει been there, done that, τα έχω πει όλα. Υπάρχουν και δημοσιεύματα, υπάρχουν και ηχητικά, υπάρχουν και συνεντεύξεις τύπου, υπάρχουν Έχουμε χίλια πράγματα. Έχουμε συνηθίσει το ανεπαρκές κράτος στην Ελλάδα. Όχι, δεν πρέπει να συνηθίσουμε. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε, λέει ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε ούτε να συμβιβαζόμαστε. Γιατί την ίδια στιγμή. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που το λέμε αυτό, την ίδια στιγμή που όλοι μας πηγαίνουμε σε μια δημόσια υπηρεσία, μιλούσα χθες με τον αδερφό μου, 10 χρόνια μικρότερος. Και μου έλεγε, δεν έχετε καταλάβει εσείς οι μεγαλύτεροι τι οργή έχουμε οι νέοι για αυτό το κράτος που έχετε δημιουργήσει. Εγώ του λέω το έκανα. Εσείς μου λέτε ότι το έχετε δημιουργήσει. Δεν έχετε καταλάβει τι οργή έχουμε για αυτό το κράτος. Το αναποτελεσματικό. Mm-hmm. Μας λέτε, λέει, ότι βγαίνουν τα πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Τίποτα δεν βγαίνει ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Τι βγαίνει? Λοιπόν, εδώ πρέπει πραγματικά να γίνει μια επανάσταση από τα μέσα για να βελτιωθούν τα πράγματα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι στην υπηρεσία πρέπει να γίνουν, στην πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει να γίνουν τρελά πράγματα έπειτα από αυτά που βγήκαν χθες. Δεν μπορεί κανείς να κοιμάται ήσυχος με αυτά. Οι πολιτικοί δεν έχουν ευθύνες γι' αυτά. Πάντως, ο άλλος λέει εκτελούσε εντολές άνω. Να πούμε και την αντίδραση των πρωταγωνιστών. Η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Ματθεόπουλος μίλησαν για ανακρίβειες και ψεύδες. Σε κάθε περίπτωση διαψεύουν ότι. Και ο κύριος Παπάς, όταν είχε βγει συνομιλία με το Μιονί, είπε την πρώτη μέρα ότι δεν ισχύει, τη δεύτερη μέρα είπε κάτι άλλο και την τρίτη μέρα είπε ναι, τελικά. Ισχύει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το ηχητικό. Mm-hmm. Στο ηχητικό αυτό φαίνεται να είναι μια συνομιλία κανονική,
όπου ο ένας λέει στον άλλο, κοίταξε, Δημήτρη, για να μην μπλέξεις, σε ξέρω τόσα χρόνια. Μη σε στείλω τώρα στη Σάμμο. Λες και η Σάμμος είναι η γη του πυρός. Mm-hmm. Μη σε στείλω τώρα στη Σάμμο. Επειδή τώρα έχεις και εσύ μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζ και όλοι οι συναδελφοί, να πω όμως κάτι και από την παλιά μου εμπειρία στην Ιταλία. Λέω το εξής. Και ο σημερινός καταγγέλων, για να συνεννοηθούμε, η σωστή του αντίδραση θα ήταν με το που δέχτηκε αυτή την παρέμβαση να αντιδράσει τότε. Mm-hmm. Που έχει την, αναλάβει την έρευνα. Δέχτηκε μία παρέμβαση, αυτό δεν λέει. Και η κασέτα αυτό καταγράφει. Υπάρχει στη δικογραφία. Λοιπόν, έχει αντιδράσει αυτό. Έχει σημασία. Άλλο το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτό το αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα, Δημήτρη. Μην απαξιώνουμε τη δημοσιογραφία. Κοιτάξτε, δεν απαξιώνουμε τη δημοσιογραφία. Γιατί τώρα το δεν μίλησα για δημοσιογραφία εγώ τώρα. Το ηχητικό αυτό είναι μέσα στη δικογραφία. Η δημοσιογραφία κάνει τη δουλειά της όπως θες εσύ και κάνει αποκαλύψεις. Θυμάστε τι είχε πει τότε ο Πολάκης, ότι τα πήγε τέλεια ο κρατικός μηχανισμός. Γι' αυτό λοιπόν θύμισα προηγουμένως ότι όταν κάποιος είχε την πολιτική ευθύνη τότε που ακόμα ήταν τα αποκαίδια φρέσκα. Την έχει ακόμα όμως την ευθύνη. Να ξεκαθαρίσουμε όμως τους πολίτες ότι είναι άλλο το πράγμα ποια είναι τα αίτια και οι ευθύνες για μια τραγωδία και είναι άλλο το πράγμα η απόπειρα. Του όποιου απόπειρα, είτε είναι και δημοσιογραφική για συγκάλυψη ή για, πώς το λέμε, για να πάει σε άλλη κατεύθυνση κτλ. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι, λέω, να πω ένα σύνθημα που είναι και τη εποχή. Όλες αυτές οι δυσόδεις καταστάσεις που χρήζουν αλλαγών αντιμετώπισης θυμίζουν το σύνθημα που ήταν και αμερικάνικο και είναι και τωρινό, γενικότερα και όχι μόνο για αυτά, αλλά για τη δικαιοσύνη, για τη δουλειά μας και άλλα πολλά. Που λέει το I can't breathe. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε με τέτοια τοξικότητα και με τέτοιες πρακτικές από αυτούς που κυβερνάνε ή κυβερνήσανε, από αυτούς που διοικούν ή διοικήσανε και από τον καθένα μας που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του την ώρα που πρέπει. Κύριε Παραδιά, εσείς τι περιμένετε από εδώ και πέρα, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όσους μας ακούνε τώρα? Το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να υπάρξει δικαίωση για τους νεκρούς μας και για τη καταστροφή. Τίποτε περισσότερο. Και να λάμψει η αλήθεια, να δούμε ότι κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα εκείνης της μοιραίας βραδιάς. Κάποιοι να πληρώσουν δηλαδή για αυτό που έγινε. Ακριβώς, κάποιοι να πληρώσουν. Αυτοί που πρέπει. Αυτοί που πρέπει, ας πούμε. Τώρα, αν είναι μετά από 2 χρόνια βγαίνει στη δημοσιότητα ή αν βγαίνει μετά από 1 χρόνο, αυτό δεν αφορά τους κατοίκους. Ως κάτοικοι εδώ περιμένουμε τη δικαίωση. Περιμένουμε τη δικαίωση. Αν μπορεί κάποιος να το καταλάβει ότι επί 1 χρόνο τρέχαμε σε κηδείες και σε μνημόσυνα χωριανών μας εδώ, πρέπει να το νιώσει αυτό. Ένας κόσμος επένθος. Ακόμα πέρασαν 2 χρόνια. Και ακόμα βρισκόμαστε στο μηδέν. Μαζί σας, λοιπόν, μνημόσυνο χθες, μνημόσυνα. Για πλήρη διαφάνεια και απονομή ευθυνών. Απλά επειδή είμαστε συμπολίτες, να σας θυμίσω ότι επειδή είναι και οι μέρες της επετείου, το 1974 που έγινε η εισβολή και η κατοχή στην Κύπρο, μέχρι και σήμερα, οι πραγματικοί προτέτοιοι και υπεύθυνοι για τα εγκλήματα, όχι μόνο οι Τούρκοι εισβολείς, δεν έχουν δικαστεί ποτέ στη χώρα μας. Λοιπόν, για να μην έχουμε τέτοια θεματικότητα, για να μην έχουμε τέτοια θεματικότητα.